παραμένω στην ίδια στάση. Αυτό που θέλω όμως να αποσαφηνίσω είναι ότι εγώ είχα κατηγορήσει τον Γιώργιο Παπανδρέου για την ένταξη της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αφενός και αφετέρου στην ΕΚΤ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με δεδομένα αυτά τα δύο στοιχεία, οφείλω να ομολογήσω ότι ο κ. Παπανδρέου δεν θα έπρεπε να είχε ψηφίσει το μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο, όπως και ο κ. Καρατζαφέρης, όπως και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τότε. Με δεδομένα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και την ένταξή μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οφείλω να ομολογήσω ότι από εκεί και πέρα πήραμε την κατηγούσα ως χώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Σαμαράς, οφείλω επίσης να πω ότι την Κυριακή που πέρασε και που ψήφισαν στην Βουλή το επίμαχο μνημόνιο. Το μνημόνιο 2, όπως το λέμε. Ακριβώς, ναι. Οφείλω να πω ότι ήταν ανάγκη. Ήταν μια ανάγκη προκειμένου να στηριχθεί η χώρα. Ο κύριος Σαμαράς είχε τονίσει ότι θα έπρεπε να διαπραγματευτεί ο κύριος Παπανδρέου πριν την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και από τη στιγμή που τούτο δεν έγινε, το πρόβλημα μεγενθήθηκε εις βάρος της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε, την περίοδο εκείνη ξεκινήσαμε τα σπρέτ με 80 μονάδες, ναι, έφτασαν στις 3.500. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς, ναι, είχε συμβεί. Αυτό όμως που έγινε την Κυριακή που μας πέρασε είναι ότι δυστυχώς βρέθηκε στη δύσκολη θέση ο κύριος Σαμαράς πριν πέσουμε στον κρεμό να σταθεί και να πει ναι, κάνουμε λίγα μέτρα πίσω όπως ο ίδιος τόνισε και ψηφίζουμε αυτό το μνημόνιο νούμερο 2, διαφορετικά πηγαίνουμε για πτώχευση. Ξέρετε ότι τα ATM των διαφόρων τραπεζών, όλων των τραπεζών, δεν είχαν χρήματα μέσα εκείνο το διήμερο. Δεν είχαν. Ξέρετε, δεν είχαν. Για λόγους ασφαλείας. Ξέρετε ότι όλα τα χρήματα των τραπεζών είχαν πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος για λόγους ασφαλείας. Ναι. Ξέρετε επίσης ότι κάει και η Αθήνα. Γιατί για λόγους ασφαλείας. Θα σας πω, διότι εάν δεν ψηφιζόταν αυτό το οποίο ψηφίστηκε το νούμερο 2, όπως το είπατε, το μνημόνιο, ενδεχομένως την επόμενη μέρα να είχαμε πλιάτσικο σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Η κατάσταση ήταν έκριθμη και είχαμε δύο επιλογές. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία διαφημίζει το πλιάτσικο και τρομοκρατεί τον ελληνικό λαό, είναι λογικό ο κόσμος να πάει να τραβήξει τα χρήματά του. Έτσι? Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, αλλά όμως, ποιος βεβαιώνει, κύριε Μαραβέλια, από πού προκύπτει δηλαδή το σενάριο του πλιάτσικου την επόμενη μέρα? Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τελικά από τα χρήματα τα οποία μας δίνουν και μας βάζουν πιο βαθιά ακόμα στο χρέος αυτή την ώρα. Έτσι? Λένε ότι κουρεύουν, αλλά στην ουσία το χρέος θα διωγγώνεται και το λένε και οι ίδιοι. Δηλαδή, ακόμα και στη σημερινή ειδησιογραφία, εγώ βλέπω ότι οι πάντες αυτή την ώρα στην Ευρώπη αμφιβάλλουν εάν και αυτό το δεύτερο πρόγραμμα εξυγίανση, στήριξη, σωτηρία, όπως θέλετε πέστε το, εάν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Επομένως λοιπόν, τι κερδίσαμε από όλη αυτή την ιστορία? Εγώ γνωρίζω ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Είναι γεγονός κάποιοι να θέλουν και να βγαίνουν να λένε ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί ή θα χρεοκοπήσει και θα συνεχιστεί η διαδικασία της κερδοσκοπίας εντός εισαγωγικών από διάφορους οίκους εις βάρος πάλι της Ελλάδος. Μα και τώρα δεν τους εμποδίζει κανείς να το κάνουν. Όμως, είδατε ότι την επόμενη μέρα αμέσως βγήκε ο Φίτς και μας υποτίμησε, διότι ακριβώς θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιμο το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί. Ακριβώς. Ποιος τους εμποδίζει ακριβώς δηλαδή? Για αυτόν τον λόγο, κυρία Διακίδη, ναι, νομίζω ότι ο τόπος πρέπει άμεσα να πάει σε εκλογές. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση σοβαρή. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα οι εταίροι μας είπαν ξεκάθαρα στον κύριο Βενιζέλο ότι δεν μπορούμε να ομιλούμε μόνο με εσάς, διότι εσείς αποτελείτε το 8% του ελληνικού λαού, ναι, αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και πλέον δέχονται σαν άμεσο συνομιλητή τους από εδώ και πέρα τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Και αυτό που θέλω επίσης να τονίσω είναι ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα. Άμεσα για να μας δουν σοβαρά και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ασάφεια, μια κυβέρνηση η οποία είναι κυβέρνηση συγκεκριμένου χρόνου, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συγκεκριμένες κινήσεις που πρέπει να γίνουν.